Καλημέρα, καλημέρα. Τώρα, γιατί πήγανε οι κάτοικοι της Χίου μέσα στο ξενοδοχείο που κοιμόντουσαν οι αστυνομικοί, μπουκάρανε και τους έκαναν μαύρους στο ξύλο? Θεωρώ ότι είναι μια πλέον αδικαιολόγητη πράξη και καταδικαστέα. Όμως πρέπει να σας πω τις προηγούμενες μέρες τι ακολούθησαν από τα ΜΑΤ. Από το πρώτο βράδυ σπούσανε τα αυτοκίνητα και τα μηχανάκια περιουσία των Ελλήνων πολιτών που ήταν στους χώρους όπου τα είχαν αφήσει. Πράξεις απαράδεκτες. Οι αστυνομικοί, απευθύνομαι στους συνδικαλιστές, είναι για να φυλάνε τις περιουσίες των Ελλήνων, όχι για να τις καταστρέφουν. Δεν είχαν κανένα λόγο να σπάνε αυτοκίνητα. Πολλά δεκάδες αυτοκίνητα καταστρέψανε μηχανάκια. Αυτά όλα δημιουργήσαν μια αργή. Προφανώς αδικαιολόγητη. Δεν δικαιολογώ καμία πράξη εναντίον των σωμάτων ασφαλείας. Όμως πρέπει να σας πω ότι έχουμε τραυματίες, 15χρονα παιδιά. Τα χτυπούσαν μέσα στα αυτοκίνητα, σταματούσαν τα αυτοκίνητα, χτυπούσαν, σπούσαν τα τζάμια. Αυτό και χθες το βράδυ, ακόμα και προχθές. Υπάρχουν ήδη κατατεθεί μηνύσεις. Είναι απαράδεκτο, είναι ντροπή. Επειδή δηλαδή μπορεί να έχουν εξοπλισμό, μπορούν να χτυπάνε τον οποιοδήποτε πολίτη ο οποίος δεν τους κάνει τίποτα. Αυτό είναι κατάχρηση εξουσίας. Και αυτό να δω ποιος θα λογοδοτήσει. Να δω ποιος από όλους αυτούς θα κάνει το σκαμνί για κατάχρηση εξουσίας. Καλά, το ότι θα κάτσουν άνθρωποι στο σκαμνί είναι σίγουρο, ένθεν και ένθεν. Δεν ξέρω ποιοι θα κάτσουν. Θα κάτσουν άνθρωποι και από τους πολίτες από αυτές τις ασχήμιες που κάνανε και χάνουν το δίκιο τους. Και από τους. Ποιοι είναι εκείνοι που είναι υπάλληλοι του κράτους και κάνουν κατάχρηση εξουσίας? Μου επιτρέπετε. Θέλω ένα δευτερόλεπτο. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, να σας απαντήσει για αυτό. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, οι ασχήμιες από όπου και αν προέρχονται είναι καταδικαστές. Και το να παίρνει και να μπαίνει στο δωμάτιο ενός ανθρώπου που είναι σε βαθιά ύπνο και να ξεκουράζεται μετά από 26 ώρες και μέσα στον ύπνο του να του ρίχνει 500 κλωτσές. Και αυτό ασχήμια είναι. Λοιπόν, έγιναν πολλές ασχήμιες και κάποιοι άνθρωποι χάνουν το δίκιο τους εκεί. Θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και πολιτικά προσεκτικοί. Συμφωνώ σε αυτό που λέτε, αλλά γίνανε και πράξεις οι οποίες είναι καταδικαστές εν και θεν. Όμως το πρόβλημά μας, κύριε Παυλόπουλε, είναι ότι οι δομές και ο σχεδιασμός πρέπει να έχουν θεωρηθεί. Αυτή είναι η ουσία. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, ο κύριος Μπαλάσκας από το Συνδικαλιστής της Ελληνικής Αστυνομίας σας απάντησε. Δεν ήταν η δική μου θέση αυτή. Προφανώς παρακολουθούμε το διάλογό σας. Όμως, από την άλλη πλευρά, θέλω να ρωτήσω τον κύριο Τζελαίδη. Κάθε πράξη υπέρβασης.